Πολλά χρόνια, πριν από 42, τερματοφύλακας Παναθηναϊκού, 1088 λεπτά. Λουα Λουα, ωραία παλιά για τον Δωροσίδη, δεν κάνει αυτός ο Ρούστερ και τον Καλέτη, όχι με το καλό πόδι, αλλά αυτό ήταν αρκετό και με το αριστερό. Νίκησε το Στοράρι και ανοίγει το σκορ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Λουτσιάνο Καλέτη, όμορφη προσπάθεια από το άκρο, από την αριστερή πλευρά. Την μπάλα έστω και με πολύ δόση τύχης κατέληξε στον Καλέτη. Ο Αργεντινός όμως δεν έχασε διόλου την ψυχραιμία του με τα αριστερό. Νίκησε το Στοράρι και έκανε το 1-0. Και αυτό ήταν το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς της Κερκίδας. Ξανά πως πήγε η φάση με την πολύ όμορφη προσπάθεια του Λουα Λουα που έδωσε σχεδόν έτοιμο γκολ στον Τωροσίδη. Δεν μπόρεσε αυτός, ήρθε όμως ο Καλέτη και με ψύχρεμο αριστερό σουτ από την μεγάλη περιοχή, από το σημείο κοντά του πέναλτι, νικά τον Στοράρι. Ντομή. Πολύ ωραία κίνηση από τον Λουα Λουα. Πάλι τον έχασαν από τα μάτια τους οι Ισπανοί. Και πίσω από αυτήν ο Λουσιάνο Γκαλέτη. Απευθείας εκτέλεση, δοκάρι και απομάκρυνση. Μπάλα έφτασε στα πόδια του Βασίλη Τωροσίδη. Λουα Λουα, το σουτ με το δεξί. Καλό ήταν. Αποκρούει με τα ακροδάχτυλα ο Στοράρι. Και στη συνέχεια ο Δεσκάργα σε πλάγιο. Στον αρχηγό. Και τώρα αλλάζει παιχνίδι για τον Γκαλέτη. Εξ αποστάσεως τον ακολουθεί ο Νταβίτ. Να το λάθος, ο Λουα Λουα, ευκαιρία 2-0. Οπ. Και η Τούμπα. Τι καλύτερο ντεμπούτο να περίμενε. Με τη μία ο Γκαλέτη προλαβαίνει ο Αφρικανός. Βεβαίως τον βοήθησε πάρα πολύ το λάθος του Μπρούνο Τσιρίλο που δεν μπόρεσε να διώξει και δεν εμφανίζονται τα τεράστια αμυντικά κενά της Λεβάντε, τα οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο ο Ολυμπιακός. Κενά τα οποία εδώ εσείς βλέπετε τα ακροβατικά του. Λουα Λουα κράτησε την μπάλα, βγάζει στον Γκαλέτη. Ο Αφρικανός δεν μπορεί να συνδράμει, μένει πίσω, έχει μείνει και λίγο από δυνάμεις εδώ που τα λέμε, δεν είναι εύκολο να παίζεις ξαφνικά 90 λεπτά. Τζόρτζεβιτς κεφαλιά, πάσα για τον Νούνιες, πάνω στο Στοράρι και στη συνέχεια ο Μανόλο θα βγάλει. Θερμά χειροκροτήματα από το ξεκίνημα της περιόδου, ξανά η φάση, ο Γκαλέτη την σέντρα, η κεφαλιά πάσα του Τζόρτζεβιτς. Γκαλέτη. Κρατάει την μπάλα ο Αργεντινός, προσπαθεί να νικήσει την ταχύτητα τον Ντάβιτ, θα βγάλει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, Λουα Λουα κρατάει με το δεξί, σουτάρι 3-0. Τις τεράστιες δυνατότητες του. Βλέπετε, με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα, κάνει την προσποίηση, βλέπει ανοιχτό πεδίο, ωραίο συρτό, γωνιακό σουτ, κανένα περιθώριο βεβαίως για τον Στοράρι, τι μπορούσε ο Ιταλός να κάνει εκεί. Πρόσωπα των ερυθρόλευκων στην συνέχεια του μάτς. Τζόρτζεβιτς βρίσκει αρκετό κενό χώρο, προωθείται, βγάζει την κατάλληλη στιγμή στον Τωροσίδη. Εκείνος πήγε να βγάλει δεξιά. Ο Τζόρτζεβιτς κρατάει την μπάλα. Πατσατζόγλου. Θα σεντράρει για τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Κεφαλιά ο Στοράρι. Δεύτερη προσπάθεια από το Σέρβο. Γκολ. 4-0 στο 64. Γκολ αυτά να θέτουμε τα πράγματα στο σπίτι του βάση και να λέμε ότι απλώς βοηθάνε στην ψυχολογία κάποιων παικτών. Πράγματα που δεν τους έβγαιναν, πράγματα που δεν τους έβγαιναν λόγω τραυματισμών. Ίσως ο Κοβάσεβιτς πέρασε κάποιον τέτοιο τραυματισμό. Θυμόμαστε κάποια προβλήματα προσωπικά. Εντάξει, είναι καλά που το δείχνει τώρα. Όπως είπες και εσύ, καλύτερα να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αν όχι όσο τότε ο Γκόγκιτς, τουλάχιστον να προσφέρει κάποια πράγματα επιθετικά, σίγουρα μαζί με τους Λουα Λουα, με Νούνιες και όλους αυτούς, γιατί έχει πληθώρα παικτών ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι, και ασχέτως αν είναι 34 και πολύπειρος, η αυτοπεποίθησή του απαιτεί ένα γκολ.